Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ο κύριος Μημαράκης θέλησε να πείσει την αίθουσα ότι μέχρι το Γενάρη ήταν καλύτερα. Ο λαός όμως του απάντησε ότι δεν του άρεσε. Ελπίζει τώρα ότι τη Δευτέρα, γιατί έχουν διαδικασίες εκλογής Προέδρου, ότι θα είναι ισχυρή η Νέα Δημοκρατία. Εγώ νομίζω ότι θα είναι δεξιότερη και είναι αυτό διευκολυντικό για την Ένωση Κεντρών, γιατί θα γίνει πολύ μεγαλύτερη. Θα είναι δεξιότερη η Νέα Δημοκρατία, κύριε Μπακογιάννη, τη Δευτέρα. Αυτή την πρόβλεψη κάνω και οψόμετα. Αλλά είναι περίεργο ότι υπάρχουν άνθρωποι στην αίθουσα αυτή που είναι εντελώς αμετανόητοι. Εντελώς αμετανόητοι. Δηλαδή, είδα κάποιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ έξω, μου είπε θα δώσετε ψήφο, λέει, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, από πού το ακούσατε αυτό, λέει, έτσι διαδίδουν. Ακούστε, για να τελειώνουμε, εμείς δεν θα δώσουμε ψήφο σε καμία κυβέρνηση εάν δεν έχουμε απάντηση επί των 9 σημείων. Έχω στείλει στον Πρωθυπουργό υπόμνημα με 9 σημεία και απάντηση δεν έλαβα, άρα δεν συμφωνεί και καταλαβαίνω γιατί δεν συμφωνεί να τα εφαρμόσει αυτά τα 9 σημεία, γιατί πρέπει να εντοπιστούν οι αργόμισθοι στους Δήμους, στις 10, οπότε γκρεμίζεται το πελατειακό καθεστώς, πρέπει η μισθή όλων των αιρετών από πρόεδρο Δημοκρατία μέχρι βουλευτή, μέχρι Μητροπολίτη, μέχρι Περιφερειάρχη να πάνε 50% κάτω, πρέπει οι συντάξεις να συγχωνευτούν όλες σε μία και σήμερα έχουμε 330.000 συντάξεις τριπλές, δηλαδή ένα άτομο παίρνει τρεις συντάξεις και έχουμε 330.000 άτομα με τριπλές συντάξεις. Έχουμε 220.000 πολυθεσίτες με βάση το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που έχουν 2-3 θέσεις, ενώ έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, που δεν είναι 1,5 εκατομμύριο γιατί οι νεοείσακτοι στην αγορά εργασίας δεν εγγράφονται ως άνεργοι. Έχουμε 280.000 προώρο συνταξιοδοτημένους που το δικό σας καθεστώς εδώ στην αίθουσα αυτή τους έκανε προώρο συνταξιοδοτημένους από τα 45 να είναι στα καφενεία και στα ουζερή. Άρα λοιπόν στα 9 σημεία κανένα κόμμα δεν μπορεί να πει ναι, γιατί είναι οι αμαρτίες οι συσσωρευμένες 40 ετών ενός καθεστώτος πελατειακού 40 ετών. Απαντώ λοιπόν στους κυρίους του ΠΑΣΟΚ ότι αυτοί πήγαν με τη δεξιά. Εμείς δεν διατιθέμεθα να πάμε με κανέναν εφόσον δεν έχουμε απάντηση επί αυτών που ζητούμε και η εντολή εισόδου της Ένωσης Κεντρών στη Βουλή, γιατί η Ένωση Κεντρών ψηφίστηκε ιδιαίτερα από νέους, είναι να είμαστε ανένδοτοι και ασυμβίβαστοι επί αυτών των πραγμάτων για τα οποία ο κόσμος μας ψήφισε. Βλέπω και ένα άλλο κόμμα το ποτάμι και θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Θοδωράκη, το οποίο πριν τις εκλογές έλεγε ναι, ψηφίστε τα όλα γρήγορα, μη χάσουμε το τρένο, και τώρα λέει όχι σε όλα. Αυτό τι είναι; Είναι συνέπεια; Είναι δηλαδή λογική κόμματος σοβαρού; Δηλαδή πριν τις εκλογές αισθανόταν το φόβο του Brexit και ψήφιζε και καλούσε γρήγορα και κατηγορούσε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι καθυστερούσε. Και τώρα αυτά εφαρμόζει, αυτά που πήγαν και ψηφίσανε και υπογράψανε, αυτά εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα τίποτα εξ όλων δεν ψηφίζει ο κύριος Θοδωράκης. Είναι κόμμα αυτό; Σοβαρό δηλαδή, υπεύθυνο που συνεχίζει την τακτική του; Είναι καθαρή ψηφοθυρία. Στον τόπο αυτό η Νέα Δημοκρατία έγινε πάλι αντιμνημονιακή.
Ξεκίνησε αντιμνημονιακός ο Σαμαράς, διέγραψε την κυρία Μπακογιάννη που την έχουμε εδώ, συνέχισε μνημονιακός και τώρα που βρίσκεται στην αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία, θεωρώντας ότι έτσι κερδίζει δύναμη, είναι πάλι αντιμνημονιακή η Νέα Δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι, η Ένωση Κεντρών δεν μπορεί να ψηφίσει βέβαια το νομοσχέδιο αυτό, διότι το νομοσχέδιο αυτό, όπως οι ίδιοι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κυκλοφορούν στις τηλεοράσεις και λένε, είναι προϊόν εκβιασμού. Δηλαδή κάποιο βράδυ εκβιάστηκε ο κύριος Τσίπρας, εκβιάστηκε και πρώτου φόβου μη βγει η Brexit, πήγε και τα υπέγραψε όλα. Και καλεί τώρα τη Βουλή, τη δική του υπογραφή, να την νομιμοποιήσει η Βουλή ψηφίζοντάς την. Εάν νομίζετε ότι με τέτοιες τακτικές η χώρα θα σταθεί πάλι όρθια, πλανάστε. Από το 2009 είχα πει στον Γιώργο Παπανδρέου, που είχε πάρει 167 έδρες, μην σχηματίσεις κυβέρνηση, θα γελιοποιηθείς, του είχα πει. Και θα χρειαστεί να πάρεις τέτοια μέτρα τα οποία δεν θα μπορείς να βγεις από το σπίτι σου. Μα εκείνος μου λέει, μα αφού έχω κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έχω κοινοβουλευτική, μπορώ να μην σχηματίζω κυβέρνηση. Έχω 160 τόσους. Λέω, θα ρυπάνεις και το όνομα του παππού. Θα γίνεις μεν πρωθυπουργός, αλλά με ψέματα, με το υπάρχουν λεφτά. Δεν με άκουσε και σχημάτισε κυβέρνηση. Και μετά εκλιπαρούσε το Σαμαρά να κάνουν από τον Ιούνιο του 2011 να κάνουν συνασπισμό. Δεν τον έκαναν τον Ιούνιο, τον έκαναν τον Νοέμβριο, όταν έκανε την βλακεία και έκανε δημοψήφισμα. Πρότεινε δημοψήφισμα. Τότε βρεθήκαν ευτυχώς βουλευτές λίγο σοβαρότεροι από τον Γιώργο Παπανδρέου στη Βουλή και του είπαν, τι είναι αυτά, θέτεις τη στρατηγική επιλογή της χώρας για το ευρώ σε δημοψήφισμα? Ο λαός θα απαντήσει όχι, θα πει όχι, όχι στο κακό οικονομικό κλίμα. Και αυτό θα μεταβραστεί σαν όχι στο ευρώ. Και τον είπανε σχεδόν τρελό τον Γιώργο Παπανδρέου. Και του πήραν το κεφάλι. Δεν με άκουσε το 9 και το 11 παρετήθηκε. Το ίδιο και στο Σαμαρά φώναζα, ή να υποβάλεις την παρέτησή σου. Δεν είναι η κυβέρνηση αυτή που έχει κάνει με το Πασόκ, είναι η παραφύση σύζευση. Πήγαινε να υποβάλεις την παρέτησή σου και να σχηματιστεί μια οικουμενική κυβέρνηση τεχνοκρατών, αρμόδιο να λύσουν 5 προβλήματα, γιατί ο πολιτικός βίος της χώρας έχει εξευτελιστεί και έχει χαθεί η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Ούτε αυτός με άκουσε. Ήρθε μια ωραία πρωία και ενώ έλεγε τον άλλο μήνα βγαίνει στις αγορές, ήρθε μια ωραία πρωία που τελείωσε και αυτός. Τελείωσε και αυτός, κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ λοιπόν να με ακούσει ο κύριος Τσίπρας. Θα είναι η τρίτη μου πρόβλεψη στην αίθουσα αυτή. Να με ακούσει ο κύριος Τσίπρας ότι βαδίζει ένα μάταιο δρόμο. Του φεύγουν άνθρωποι πιστοί. Ετρελάθηκαν οι άνθρωποι αυτοί? Όχι. Απλά δεν πείθεται η ελληνική κοινωνία. Και με το να βάζεις φήμωτρο στους βουλευτές σου και κάνει και κάτι άλλο ανέντιμο ο κύριος Τσίπρας στην αίθουσα αυτή. Διαδίδει ότι ψηφίστε τα σκληρά μέτρα και θα μας κουρέψουν το χρέος. Και εγώ από επίσημο πολιτικό που ήρθε στην Αθήνα μου είπε ότι δεν πρόκειται να κουρευτεί ούτε ένα ευρώ χρέος. Το μόνο που μπορεί να γίνει επιμήκυνση. Επιμήκυνση πληρωμής του χρέους. Κοροϊδεύει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας. Αντί να κάνει τέτοια πράγματα, τα οποία απλά πίστοση χρόνου του δίνουν και η κατάληξη θα είναι και αυτός να πάει μια μέρα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας προς υποβολή παρέτησης, να πάει τώρα, να μην φάει άλλο χρόνο για το σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης από τεχνοκράτες. Ο πολιτικός βίος έχει σαπίσει. Έχει σαπίσει ο πολιτικός βίος. Δεν έχει αξιοπρέπεια ούτε αξιοπιστία. Όλοι οι βουλευτές δεχόσαστε ανθρώπους στα γραφεία σας και υπόσχεστε διορισμούς. Ακόμη και σήμερα, ή λέω ψέματα? Λέω ψέματα? Πώς? Λέω ψέματα? Δηλαδή αυτοί που έρχονται στο γραφείο σας μιλάτε για το Κυπριακό?
Μιλάτε για το ευρώ. Σας παρακαλώ. Μιλάτε για το ευρώ. Τα μιλιούνια που έρχονται και σας συνοστίζονται στα γραφεία σας είναι για το Κυπριακό. Εντάξει, εντάξει. Παρακαλώ κύριε Φάμελε. Λοιπόν, ας είναι. Παρακαλώ. Λύστε το Κυπριακό τουλάχιστον. Και να πω και γι' αυτό δύο λόγια. Πήγε ο κύριος Τσίπρας στην Τουρκία. Η Τουρκία τη ζητάει να είναι στο Αιγαίο αφέτρα. Αυτό δεν ζητάει. Και συναισθήθησαν κοινές επιτροπές που θα το κάνουν. Έγινε το χατήρι. Τώρα μένει απλά το να το δούμε. Κατά από την πίεση του προσφυγικού θα δείτε κοινές περιπολίες. Και από τις κοινές περιπολίες μετά θα μείνουν οι μόνες περιπολίες της Τουρκίας. Και θα δείτε μετά τη συνέχεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει στη λύση της οικουμενικής κυβέρνησης μην την αρνείστε, γιατί όσο την αρνείστε τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι ευθύνες που επομίζεστε. Εγώ θέλω να μπει και η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Γιατί είναι μια περίοδος που θα ζητηθούν από το λαό πολύ μεγάλες ευθύνες και είναι λάθος η μισή Βουλή να βρίζει την άλλη μισή και να την υπονομεύει. Όλα τα κράτη βρήκαν τη δύναμη να ενωθούν πολιτικά και να πάνε να κάνουν διαπραγματεύσεις σαν ένα σώμα, μια κλωθιά. Η μόνη χώρα που δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα κόμπλεξ της και μένει στο δικοματισμό είναι η Ελλάδα. Και ακόμη στο δικοματισμό μένουμε, ξέρετε γιατί. Γιατί όσοι φύγανε από τη Νέα Δημοκρατία πήγανε Χούντα και όσοι φύγανε από το Πασόκ πήγανε ΣΥΡΙΖΑ για να προστατευθούν στο πελατειακό καθεστώς. Αυτοί που φύγανε από το Πασόκ δεν πήγανε πουθενά αλλού. Πασόκ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και συναντώ ανθρώπους που ήταν βαρβάτοι του Πασόκ. Πρόεδροι τοπικών οργανώσεων, επιτροπών κλπ. Λέω, τι ψηφίσατε, μου λέει, ΣΥΡΙΖΑ, μου λέει, γιατί είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι και πιστεύω ότι θα μας προστατεύσουν σε κάτι. Σε τι θα τους προστατεύσετε, κυρίες και κύριοι, σε τι θα προστατεύσετε αυτούς τους ανθρώπους που είναι και αυτοί θύματα, τους βάλατε στο δημόσιο και τώρα σιγά σιγά τους κόβετε από την μπουκιά μέσα από το στόμα. Σε τι θα τους προστατεύσετε, το κράτος φαλήρισε, σε τι θα τους προστατεύσετε. Σε τι θα τους προστατεύσετε. Δεν μπορείτε σε τίποτε πλέον να προστατεύσετε κανέναν. Ο έλεγχος έχει χαθεί. Και εν ονόματι αυτού του χαμένου ελέγχου και γιατί αγωνιώ και μόνο για το μέλλον της χώρας ζητώ συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης. Όσο την αρνείστε, ας είμαι ο μόνος στην αίθουσα αυτή. Ας είμαι ο μόνος, δεν με ενδιαφέρει. Η λογική και μόνη να μείνει, λογική είναι και έχει μεγάλη δύναμη η λογική. Πολλαπλασιαστική λογική. Γιατί όλοι εσείς όταν δείτε την πτώχευση θα τα φορτώσετε στον κόκορα. Εμείς θα μείνουμε εδώ να υπηρετούμε την προσπάθεια να σηκωθεί η Ελλάδα όρθια. Η κυρία Μπακογιάννη, είστε εδώ, νόμιζα ότι φύγατε γιατί σας είδα προς στιγμή κάπου αλλού. Σας εύχομαι, επειδή τελείωσε ο λόγος μου, η οικουμενική κυβέρνηση ζητώ, σας εύχομαι κυρία Μπακογιάννη, την Δευτέρα να είστε δεξιότερα όλη η Νέα Δημοκρατία.